Καλησπέρα παιδες και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο των Tech Lads. Σήμερα θα μιλήσουμε για το λιγότερο σημαντικό κομμάτι του i9-1850K, θα μιλήσουμε για τα ενσωματωμένα γραφικά του. Ναι, αυτό το ανέκδοτο κατά πολλούς που ονομάζεται HD630. Ξέρετε όμως τι δεν είναι ανέκδοτο? Το μήνυμα από το σημερινό μας χορηγό. Το Enemba είναι ένα site το οποίο έχει πραγματικά χιλιάδες παιχνίδια μαζί με DLCs, gift cards και πολλά άλλα σε τρομερά καλές τιμές. Πέραν αυτού έχουν πολύ καλό support, αχρίαστο να είναι, όμως σε περίπτωση που το χρειαστείτε, σίγουρα θα σας βρουν λύση στο πρόβλημά σας. Τώρα με τον κωδικό The Tech Lads που θα βρείτε κάτω στο description, μπορείτε να κερδίσετε 3% έκπτωση για κάθε αγορά σας, οπότε έχετε το υπόψη σας. Ξέρετε τι άλλο δεν είναι ανέκδοτο? Οι δωρεάν επιπλέον επιδόσεις. Και ναι, τα HD630 που φοράει ο 1850K αλλά και πολλοί άλλοι επεξεργαστές της Intel, πριν από την 11η γενιά προφανώς, γιατί έχουμε πλέον μια αναβάθμιση, είναι καλύτερα από ό,τι περιμένει ο περισσότερος κόσμος και από ό,τι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Σήμερα δεν θα κοιτάξουμε μόνο τις gaming επιδόσεις των συγκεκριμένων. Στην τελική υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο διαδίκτυο τα οποία μας δείχνουν πώς τρέχουν αυτά τα γραφικά σε ελαφριά παιχνίδια όπως Rocket League, Fortnite, League of Legends, κάποια παλαιότερα Call of Duty, γενικότερα πάρα πολλά από αυτά τα βίντεο. Δεν είναι ότι δεν θα έχουμε σήμερα benchmarks παιχνιδιών, απλά δεν θα έχουμε αυτά τα κλασικά. Διάλεξα κάποια άλλα για να δούμε πώς αποδίδουν αυτά τα γραφικά σε πιο βαριά παιχνίδια, για να δούμε αν μπορούν να παίξουν, με τι υποχωρήσεις θα παίξουν, πόσο καλά θα παίξουν, πολλά πράγματα. Αλλά παράλληλα θα δούμε λίγο σήμερα τις δυνατότητες του Intel Quixing, κάποια βασικά πραγματάκια. Πρώτο λοιπόν περάσουμε σε διαγράμματα, ας πάμε να δούμε πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τα ενσωματωμένα γραφικά ενός Intel επεξεργαστή σε περίπτωση που έχουμε εξωτερική κάρτα γραφικών και χρησιμοποιούμε αυτήν και για έξοδο εικόνας αλλά και για να κάνουμε render παιχνίδια. Στο BIOS ASUS πατάμε F7 για να μπούμε σε Advanced Mode και συνέχεια πηγαίνουμε στην καρτέλα Advanced, επιλέγουμε την κατηγορία System Agent Configuration, Graphics Configuration και ορίζουμε το iGPU Multimonitor ως Enabled. Δεν υπάρχει λόγος να περάσει κάποια άλλη ρύθμιση. Πηγαίνετε στην καρτέλα Exit, πατάτε Save Changes and Reset και είστε έτοιμοι. Αφού μπείτε στα Windows, εγκαταστήστε και τους drivers για να είστε 100% έτοιμοι για να χρησιμοποιήσετε τα Intel HD. Εάν για κάποιο λόγο δεν σας τα εμφανίζει, παρά το γεγονός ότι κάνατε όλα τα βήματα σωστά στο BIOS, ίσως να χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσετε μία φορά ως έξοδο εικόνας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνδέσετε το monitor σας μία φορά με τις εξόδους εικόνας μητρικής και αφού μπείτε στα Windows, κάντε τερματισμό λειτουργίας και συνέχεια, αφού κλείσει το σύστημα, ξανασυνδέστε το καλώδιο στην κάρτα γραφικών σας. Αυτή ήταν τουλάχιστον η λύση στη δικιά μου περίπτωση όπου δεν μου τα εμφάνισε απευθείας τα Intel HD. Αρκετά απλή διαδικασία λοιπόν όπως είδαμε, με εξαίρεση ίσως αυτό το πιθανό πρόβλημα που έγινε και σε εμένα, αλλά δίνω και την δικιά μου εμπειρία να χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που πέσετε πάνω σε αυτό το πρόβλημα για να το λύσετε. Και πλέον έχουμε πρόσβαση σε ενσωματωμένα γραφικά Intel, ακόμα και αν δεν τα χρησιμοποιούμε ούτε για έξοδο, ούτε για να ενταρρύνουμε παιχνίδια, ούτε τίποτα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το πόσο βοηθάνε αυτά τα γραφικά όταν προσπαθείς να κάνεις render ένα βίντεο στο Sony Vegas ή όταν προσπαθείς να κάνεις encode μέσω του Handbrake. Για να δούμε ρε παιδί μου πόσο πολύ βοηθάνε και πόσο πολύ βοηθάνε και συγκριτικά με μια εξωτερική κάρτα γραφικών. Για να τις συγκρίνουμε και με αυτό. Παράλληλα έχουμε 6 τίτλους σε 720p για να δούμε και λίγο gaming επιδόσεις των συγκεκριμένων γραφικών σε περίπτωση που βρεθείς στην δυσμενή θέση να τα έχεις ανάγκη για να παίξεις παιχνίδια. Και κοινάμε μετά εδώ πέρα για να βγάλουμε το συμπέρασμα για αυτά τα HD630. Πριν περάσουμε στα νούμερα, πρέπει να αναφέρω ότι θα τρέξουμε το σύστημα με 3 διαφορετικές ταχύτητες μνήμης RAM για να δούμε και τι memory scaling έχουν τα Intel HD, ενώ θα έχουμε και ένα overclock profile όπου η συχνότητα θα έχει ανέβει από τα 1200 στα 1350 MHz. Ξεκινάμε με World War Z, στο οποίο βλέπουμε τα Intel HD 630 να καταφέρουν κάποια σεβαστά FPS σε 720p low. Παντού πάνω από 30 FPS και μάλιστα με το resolution scaler σε 75% μπορούμε να πετύχουμε και 60 FPS average, αν και το οπτικό αποτέλεσμα θυμίζει αρκετά γραφικά PlayStation 2. Η ταχύτητα της μνήμης δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο εδώ, ενώ το overclock ανέβασε κυρίως στα 1% low. Στο Far Cry 5 όμως, τα 630 πολύ απλά δεν αρκούν για να μπορέσουμε να πιάσουμε playable FPS ακόμα και σε 720p low. Ούτε οι ταχύτερες μνήμες, ούτε το overclock βοήθησαν εδώ. Αν μη τι άλλο, οι επιδόσεις μοιάζουν σχεδόν ίδιες ανεξάρτητα από την ταχύτητα των μνημών και του πυρήνα.
Στο Apex Legends δυστυχώς τα ενσωματωμένα γραφικά δεν κατάφεραν να μας δώσουν ικανοποιητικά FPS. Οι ταχύτερες μνήμες έδειξαν να βοηθάνε λίγο, όμως το overclock δεν κατάφερε απολύτως τίποτα. Αντίθετα, μας έδωσε ένα λιγότερο FPS στα 1% low. Στο F1 2018 τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Ακόμα και με 2666 MHz μνήμες έχουμε πάντα τουλάχιστον 30 FPS, ενώ ταχύτερες μνήμες και overclock αυξάνουν τόσο τα average όσο και τα 1% low. Στο Strange Brigade η ίδια ιστορία. Παντού τουλάχιστον 30 FPS, αν και εδώ η ταχύτητα των μνημών δεν έδειξε να παίζει κάποιο ρόλο. Το overclock με τη σειρά του ανέβασε ουσιαστικά μόνο τα 1% low. Κλείνουμε τα παιχνίδια με Rainbow Six Siege, το οποίο ομολογώ πως περίμενα καλύτερα FPS. Τα 1% low στο 31 FPS το κάνουν μεν playable, αλλά αντικειμενικά κανένας δεν θέλει να παίζει ένα fast-paced competitive shooter στα 30-40 FPS. Εδώ η ταχύτητα των μνημών δεν έπαιξε κάποιο ρόλο, αλλά για πρώτη φορά είδαμε το overclock να ανεβάζει σημαντικά τις επιδόσεις. Οι ποσοστιαίες διαφορές ανάμεσα στις μνήμες δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πηγαίνοντας από τα 2666 στα 3000 MHz, κερδίζουμε συνολικά μόλις 2%, ενώ και η μετάβαση από τα 3000 στα 3600 MHz μας δίνει πάλι μόνο 2% καλύτερες επιδόσεις. Πηγαίνοντας με λίγα λόγια από το worst case στο best case σενάριο, όσον αφορά τις μνήμες, καταφέρουμε να κερδίσουμε μόλις 4% περισσότερα FPS. Ίδιο ακριβώς ποσοστό κερδίζουμε και με το overclock. 12% μεγαλύτερη συχνότητα για μόλις 4% καλύτερες επιδόσεις. Το λες και χάσιμο χρόνο. Όσον αφορά τώρα το encoding, σε H264 τα ενσωματωμένα της Intel είναι πραγματικά εξαιρετικά. Όχι μόνο τελείωσαν το encode πιο γρήγορα και από την Vega 64, αλλά παράλληλα έριξαν το συνολικό CPU usage στο 60% κατά τη διάρκεια. Στο H265 από την άλλη βλέπουμε γιατί ήθελα τόσο πολύ μια δυνατή Radeon. Η διαφορά ανάμεσα σε CPU only και AMD VCE με τη Vega 64 ήταν πραγματικά χαόδης. Όμως και τα Intel HD τα πήγανε πολύ καλά και ας μη φαίνεται με πρώτη ματιά. Βελτίωσαν λίγο την ταχύτητα, αλλά παράλληλα έριξαν το CPU usage από το 100% που έχουμε στο CPU only μόλις στο 30%. Σαν αποτέλεσμα έχεις στη διάθεσή σου το μεγαλύτερο μέρος της υπολογιστικής σου δύναμης, ενώ αυτό κάνει encode. Στο Vegas τώρα, χρησιμοποιώντας το αγαπημένο μου render profile σε H265, βλέπουμε πως τα Intel HD δεν βοηθάνε και ιδιαίτερα. Εάν δεν κοιτάξετε προσεκτικά, θα νομίζετε μάλιστα ότι κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Το HEVC AAC είναι στην ουσία H265, το οποίο μάλιστα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις εάν δεν βάλεις κάτι ως accelerator. Ουσιαστικά δεν υπάρχει επιλογή για CPU only render. Σαν αποτέλεσμα εδώ, τα Intel HD σου δίνουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να κάνεις CPU only HEVC AAC render, μιας και τα Intel HD δεν έκαναν στην ουσία τίποτα καθ' όλη τη διάρκεια. Η μόνη άλλη εναλλακτική σου, εάν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις την GPU ως accelerator, θα ήταν να χρησιμοποιήσεις το AVC AAC, το οποίο παίρνει περισσότερη ώρα, μιας και είναι CPU only, και παράλληλα σου δημιουργεί ένα βίντεο με μεγαλύτερο μέγεθος και πρακτικά ίδια ποιότητα. Οπότε, αν και δεν φαίνεται, ακόμα και εδώ τα ενσωματωμένα της Intel μπορούν να βοηθήσουν. Όπως είδαμε λοιπόν, το memory scaling μας έδειξε ότι γενικά δεν πολύ παίζει και σημασία η ταχύτητα μνήμης. Ήταν κάτι ψιλοαναμενόμενο, απλώς με το πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε αργές και γρήγορες μνήμες με τα ενσωματωμένα γραφικά των Ryzen, ήταν κάτι που έπρεπε να τσεκάρω. Στο τέλος της ημέρας βλέπουμε ότι βελτιώνονται θεωρητικά οι επιδόσεις, ή μάλλον βελτιώνονται όντως οι επιδόσεις, απλά η βελτίωση δεν είναι σημαντική. Το να πας από τα 33 στα 35 FPS δεν διορθώνει ιδιαίτερα την κατάσταση και είσαι πρακτικά 1 GHz πάνω στις μνήμες. Κάτι το οποίο δεν μου άρεσε ιδιαίτερα ήταν το γεγονός ότι το overclock από τα 1200 MHz στα 1350 δεν έδειξε να μας δίνει σχεδόν καθόλου επιπλέον επιδόσεις, το οποίο μου έκανε εντύπωση. Είναι μια σημαντική αύξηση στη συχνότητα της κάρτας, πάνω από 10%, και δεν μπορώ να πω ότι είδαμε αντίστοιχη αύξηση των επιδόσεων. Δεν ξέρω ακριβώς σε τι οφείλεται αυτό. Memory bound δεν είναι, γιατί τρέξαμε με 3600 MHz το overclock και όπως είδαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή η επιπλέον ταχύτητα δεν έδειχνε να δίνει και ιδιαίτερη μεγάλη αύξηση των επιδόσεων, βασικά για να το πούμε πιο σωστά. Και επίσης πάνω από 3600 MHz δεν είναι και πολύ ρεαλιστικό σενάριο χρήσης. Κάποιος αν τρέχει ενσωματωμένα γραφικά και μνήμες στα 4000 MHz για παράδειγμα, είναι λίγο δύσκολο. Εάν κάποιος έχει τις γνώσεις και τα χρήματα για να πάρει ένα τέτοιο κιτάκι, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα ενσωματωμένα γραφικά έτσι κι αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων. Τώρα στο κατά πόσο έχουν καλές gaming επιδόσεις στα ενσωματωμένα γραφικά. Αυτό είναι κάτι που έχει ξεκάθαρα να κάνει με την οπτική του καθενός. Εάν περίμενες αυτά τα γραφικά να μην παίζουν παιχνίδια, τότε πιστεύεις ότι εντάξει, κάτι κάνουν. Δεν είναι και τόσο άσχημα.
Αν όμως είσαι αναγκασμένος να μείνεις με αυτά και είναι η μοναδική σου επιλογή για να παίξεις κάποιο παιχνίδι, τότε πιστεύω ότι όντως θα βρίσκεις αρκετά αδύναμα και είναι εκνευριστικό να πρέπει να παίξεις παιχνίδια χρησιμοποιώντας αυτά. Οι πλάτες που βάζουν σε διεργασίες όπως το rendering ή το encoding προσωπικά μου αρέσουν. Μου επιτρέπει να χρησιμοποιώ όλη τη δύναμη της κάρτας μου για κάτι άλλο και παράλληλα να ξέρω ότι αυτό το encode ή αυτό το render που κάνω το κάνει πλάτες το quick sync και θα τελειώσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και δεν θα έχω έναν επεξεργαστή καρφωμένο στο 100% να ρεντεράρει κάτι ώρες. Πιστέψτε με, πλέον το να κάνεις render ή encode χωρίς να βάζει πλάτες μία κάρτα γραφικών ή το Intel Quick Sync είναι πραγματικά κακή, πολύ κακή πραγματικά επιλογή. Δεν θες να το κάνεις, θα πάρει πολύ περισσότερη ώρα και ο επεξεργαστής σου θα φάει όλο το look. Δεν είναι καλό. Οπότε το Intel Quick Sync δίνει μία, πώς να το πω, δωρεάν πρόταση. Okay, μία δωρεάν επιλογή να μπουστάρεις αυτές τις διεργασίες και παράλληλα εσύ να μπορείς να χρησιμοποιείς την κάρτα σου για κάτι άλλο. Δεν είναι όπως είναι με τους Ryzen οι οποίοι έχουν ενσωματωμένα γραφικά τα οποία όμως πιάνουν χώρο. Και λέγοντας χώρο, ενώ αλφα όντως χώρο μέσα στο die, σημαντικό. Δεύτερον, lanes και τρίτον, χώρο από την gas. Σαν αποτέλεσμα, όλοι οι Ryzen με ενσωματωμένα γραφικά, σαν standalone επεξεργαστές, παρέα με μια εξωτερική κάρτα γραφικών, είναι αρκετά χειρότεροι από τους αντίστοιχους Ryzen χωρίς ενσωματωμένα γραφικά. Όμως, οι Intel έχουν ακριβώς ίδιες επιδόσεις και με ενσωματωμένα και χωρίς. Γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη δωρεάν μέσα στο βίντεο. Γιατί τα πληρώνεις λίγο παραπάνω, θεωρητικά υπάρχει μια μικρή διαφορά στην τιμή βάσει MSRP. Στην πράξη τώρα μπορεί πάρα πολύ εύκολα να βρεις με ενσωματωμένα γραφικά να είναι πιο φτηνός από τον F, ο οποίος δεν έχει ενσωματωμένα γραφικά. Οπότε μπορεί πολύ πιθανό να μην τα πληρώσεις καν παραπάνω αυτά τα γραφικά. Και μπορούν να βάλουν σημαντικές πλάτες, εάν κάνεις encoding ή rendering, να σου δώσουν μια επιλογή σε περίπτωση που καεί η κάρτα γραφικών σου να έχεις μια έξοδο εικόνας α για να καταλάβεις ότι όντως καεί και η κάρτα γραφικών σου και β για να λειτουργεί τουλάχιστον ο υπολογιστής μέχρι να σου έρθει καινούργια και γ, εντάξει, που ξέρεις ότι δεν θα χρειαστείς ας πούμε όντως αυτά τα ενσωματωμένα γραφικά για να παίξεις. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο, για το απορίες έχετε σχετικά με PC τεχνολογία γενικότερα. Η TechLadge έχουμε server στο Discord, link το οποίο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Έχουμε επίσης social media, έχουμε Facebook, έχουμε Twitter, έχουμε Instagram. Τα λέμε σαν με το επόμενο βίντεο των TechLadge. Μέχρι τότε, πραγματικά αχρίαστα να είναι τα ενσωματωμένα γραφικά για gaming και να περνάτε καλά.